είναι δύσκολο από μια τεράστια εργαλειοθήκη με αγαπημένες ταινίες παγκόσμιας παραγωγής και ελληνικές να απαντήσω. Όμως είμαι κεντρός, γεννήθηκα στην Κρήτη, μεγάλωσα με τα οράματα του Εθνάρχη Ελευθέριου Βενιζέλου, άκουσα την ηθική του πλαστήρα, γαλουχήθηκα με τους αγώνες του Γέρου της Δημοκρατίας, τιμώ την ηθική του Γεωργίου Μαύρου και του Ιωάννη Ζήγδη. Και βέβαια η ταινία η οποία σημαδεύει τη ζωή μου είναι Εθνάρχης Ελευθέριος Βενιζέλος, του οποίου την πορεία, όπως και όσους προανέφερα, συνεχίζουμε στην Ένωση Κεντρών στη Βουλή και ελπίζω κάποτε, σε λίγα χρόνια, όταν κάνουμε μεγάλο έργο, ο πρόεδρός μου, ο Βασίλης Ολοβέντης, ο οποίος είναι η συνέχεια όλων αυτών των αγώνων που σας είπα, μαζί με το Βίο για την Πολιτεία του, να είναι αφορμή για αυτούς που θέλουν να καταγράψουν την ιστορία, να κάνουν μια πραγματικά ταινία για τα 40 χρόνια μέχρι σήμερα αγώνων και πορείας του, διότι είναι άξιο πραγματικά να μάθουν οι νέες γενιές πως ένας άνθρωπος από ένα μικρό χωριό της Μεσσηνίας κατάφερε να συνεχίσει και να ξαναστήσει τα οράματα του κεντρώου χώρου, να βάλει την Ένωση Κεντρών στη Βουλή, εκεί που πραγματικά θα πρέπει να πριτανεύει η ισονομία, η ισοπολιτεία, ο πλουραλισμός, η συνένεση, η ελπίδα, η χαρά και η προοπτική για τις μελούμενες γενιές, για αυτές που θα έρθουν, για να μην μας κρίνουν κριτές και να μην μας δικάσουν νέοι. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς που θα παλέψω κοντά του για να βάλουμε την Ένωση Κεντρών στη Βουλή και πραγματικά κάποτε να γίνει ταινία όλη αυτή η ιστορία για τους νεότερους που θα έρθουν να μάθουν πράγματα από τους αγώνες μας.